Η βία στη σειρά των ανθρωπίνων παθών. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα έμπρακτο, θα λέγαμε, πάθος, τη βία. Η βία, η οποία έχει μορφές αρκετές, καθώς με τον τρόπο εκφρασής της. Άλλες φορές είναι ψυχολογική, άλλες είναι με τη σωματική ή μυϊκή δύναμη εκφερόμενη. Άλλοι μιλάμε για άλλο, μιλάμε για σχολική βία, ενδοοικογενειακή βία. Τόσα γεγονότα παρατηρούμε στο δελτίο ειδήσεων το τελευταίο διάστημα. Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τη σχολική βία θα την αφήσουμε για ένα ξεχωριστό σημείωμά μας. Βία γενικά είναι η χρησιμοποίηση της δύναμης, όχι απαραίτητα μυϊκής, του βίου πραγούντος για την επιβολή της θέλησής του σε άλλους. Κάθε χρόνο έχουμε ένα απίστευτο νούμερο παγκοσμίως. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από εγκλήματα που είναι πράξεις βίας. Μια ελεγχόμενη βέβαια επιθετικότητα και βία που έχουμε οι άνθρωποι ίσως, είναι κληροδότημα κατά πολλούς των κυνηγών προγόνων μας, που αποκτήθηκε όμως τότε για λόγους επιβίωσης. Και ενώ είναι πολύ εύκολο να επιβληθεί κανείς στους άλλους με τη δύναμη και τη βία, του εναντίον είναι πολύ δύσκολο, δυσκολότατο θα λέγαμε, να επιβληθεί με την πραγματική του αξία. Όμως, ας σκεφτούμε ότι η επιβολή με τη βία είναι παροδική, ενώ η ίδια της αξίας είναι μόνιμη. Βία μη δε πράτην, δηλαδή με τη βία να μην κάνεις τίποτα, συμβούλευε από αρχαιοτά τον χρόνο Κλεόβουλος ο Ρόδιος, ένας από τους 7 αρχαίους σοφούς, όπως και ένας άλλος τον Μιμήτε από την ίδια κατηγορία των σοφών, ο Περίανδρος. Βίας μη έχου, έλεγε. Ο Πλάτων συμβούλευε, βιάζεστε ουχ όσιον, ενώ για τη συμπεριφορά μας απέναντι στα παιδιά έλεγε, μην κάνεις χρήση βίας στη διδασκαλία των παιδιών, αλλά τα ανατρέψεις με παιχνίδια για να μπορέσεις και εσύ να διακρίνεις ακόμα περισσότερο αυτό για το οποίο το καθένα τους είναι γεννημένο. Στην Πολιτεία διαβάζουμε. Στο διαφωτισμό ο Ντιτέρο έλεγε «Η βία είναι κτηνώδης δύναμη». Ενώ ο θεσμοθέτης, την κατάργηση της δουλείας, ο Αβραάμ Λίνκολν, πίστευε «Η βία καθυποτάσσει τα πάντα, αλλά οι νίκες της», έλεγε, «είναι σύντομης διάρκειας». Ο Ισάκ Ασίμοφ συμπέρανε πως βία είναι το τελευταίο επιχείρημα των αποτυχημένων. Ενώ Λα Φοντέν λέει συνιστά, η ευγένεια επιτυχάνει περισσότερα από τη βία. Ο Φρίμαν ειρωνεύεται τη βιαιότητα, λέγοντας ορθά πως η χρήση βίας είναι πολύ φτωχή λύση για κάθε πρόβλημα. Χρησιμοποιείται συνήθως μόνο από μικρά παιδιά και μεγάλα έθνη. Όμορφη φράση και πολύ εκφραστική. Τα κακομαθημένα παιδιά και οι μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου συστήματος. Η επιστήμη τι λέει. Σημαντικές είναι οι γενετικές μελέτες σε πειραματόζωα μοντέλα, όμως τις έρευνες των άνθρωπων προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις λόγω της παλαιότερης σύνδεσης της γενετικής της συμπεριφοράς με τον ρατσισμό και την ευγονική. Στο πλαίσιο αυτό, εκτελήσονται πειράματα τεχνητής επιλογής σε ζώα και έχουν οδηγήσει στη δημιουργία στελεχών γονιδίων που διαμορφώνουν μια πιο βίαιη συμπεριφορά. Σε μια άλλη μελέτη που διαβάζουμε στο περιοδικό Nature, αποκαλύφθηκε ότι σε ένα είδος μυρμηγκιού υπάρχει ένας γενετικός πολυμορφισμός που ελέγχεται από το γονίδιο GP9, το οποίο προκαλεί κοινωνικό πολυμορφισμό, επηρεάζει δηλαδή την κοινωνική οργάνωση της αποικίας. Στον άνθρωπο, μια σύνδεση ενός συγκεκριμένου γενοτύπου και προδιάθεση στη βία άρχισε να αποκαλύπτεται από τη δεκαετία του 1990, συνδεόμενη αυτή με το σύνδρομο Μπρούνερ, όπως ονομάζεται. Το ενδιαφέρον άρχισε να αναζωπυρώνεται το 2002 μέσω μιας έρευνας που τη διαβάσαμε στο περιοδικό Science, που αφορά το γονίδιο MAO-A, το οποίο ελέγχει τη σύνδεση του ενζύμου μονοαμινική οξυδάση α, από αυτό είναι και τα αρχικά της, το οποίο επηρεάζει τη διάθεσή μας και συνδέεται και με το άγχος. Αυτό το γονίδιο έχει δύο μορφές, που οφείλονται στον διαφορετικό αριθμό ορισμένων νουκλεοτιδίων στην περιοχή που τα ρυθμίζει. Τα δύο αλληλόμορφα αυτά ονοματίστηκαν, να τα πούμε εν συντομία, MAO-L και MAO-H. Το πρώτο συνδέεται όλο και περισσότερο με την εκδήλωση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, γιατί ρυθμίζει κάποια χημικά μηνύματα που διακινούνται μεταξύ των νευρώνων του εγκεφάλου, όπως η σερωτονίνη, η ντοπαμίνη και η νοριπινεφρίνη, ουσίες που συμβάλλουν στην επιθετικότητα. Πειράματα που έγιναν σε ποντίκια, στα οποία είχε επενεργηθεί αυτό το MAO-A, έδειξαν αλλαγές στον εγκέφαλο των αρσενικών και αυξημένη επιθετικότητα. Ο παράγοντας αυτός βρέθηκε να είναι σημαντικός στην εκδήλωση βίας σε μεγαλύτερες ηλικίες αποφορής του MAO-LL. Το γονίδιο αυτό βρίσκεται στο χι χρωματόσωμα που καθορίζει το φύλο και επηρεάζει φυσικά περισσότερο τους άνδρες οι οποίοι έχουν μόνο ένα χι χρωματόσωμο. Το MAO
αλφα γονίδιο συνδέεται με την πρόκληση περί ευαισθησίας της αμυγδαλής. Αμυγδαλής που είναι στον εγκέφαλο, έτσι, κατά τις συναισθηματικές εκρήξεις. Η πρώτη ένδειξη εμπλοκής του γονιδίου στη βία αποκαλύφθηκε το 2002 από μελέτη μιας Ολλανδικής οικογένειας, στην οποία άτομα φορείς του MEAO Παύλα AL είχαν εκδηλώσει αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σχετικά πειράματα σε ποντίκια με απονεργοποιημένο το γονίδιο, αυτό που είπαμε, έδειξαν την καταγραφή μεγαλύτερης παρορμητικής επιθετικότητας. Σε άλλες περιπτώσεις, αυτή η αποκλίνουσα συμπεριφορά εκδηλώνεται σε μικρά αγόρια που βίωναν στρες, άγχος δηλαδή, όπως οικογενειακή καταπίεση, χαμηλή δημοτικότητα και συχνά σχολική αποτυχία. Στη βία, συνεπώς, ανιχνεύεται κάποια γενετική προδιάθεση, αλλά το περιβάλλον, να προσέξουμε εδώ, το περιβάλλον έχει βαρύνουσα σημασία. Με λίγα λόγια, τα παιδιά μεγαλώνοντας τη βλέπουν από τους γονείς τους. Επιστήμονες πιθανολογούν ότι οι γενετικοί παράγοντες συμβάλλουν κατά 50% το πολύ στο προφίλ του βίαιου ατόμου. Ισχυρές αμφιβολίες υπάρχουν όμως για το κατά πόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τέσσερα στοιχεία σε παιδιά. Και όπως λέει ο ψυχολόγος ο Αλαχιώτης, θα μπορούσε η νέα γενετική γνώση να συμβάλλει σε προληπτικές και θεραπευτικές πρακτικές. Πώς όμως, να στιγματίσουμε ένα δήθεν προδιαθεσικό στη βία παιδί? Πώς να υποβληθεί ακόμα σε θεραπεία χωρίς να είναι άρρωστο? Σωστές οι απορίες, οι ρητορικές ερωτήσεις χωρίς απάντηση. Να πάμε να δούμε μερικές μορφές βίας, εκτός από την παιδική βία, τη σχολική που θα την πούμε σε άλλο θέμα μας, είπαμε. Κρατική βία. Το κράτος ιστορικά χρησιμοποιεί βία προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπη συνέχειά του, όπως κάθε δεσμός στοχεύει πρωτίστως στην αναπαραγωγή του. Η εν λόγω θεώρηση επιβεβαιώνεται γενικά είτε σε κράτη που έχουν βιώσει την εξέλιξή τους μέσω θεσμικών διαδικασιών, είτε πρόκειται για κράτη που γνώρισαν βίαιες μεταβολές στην ιστορική τους εξέλιξη. Πότε όμως χρησιμοποιεί βία το κράτος? Όταν φοβάται τους πολίτες του? Όταν τρομάζει με την ασυνέχεια της υποστήριξης των πολιτών του σε επιλογές που θεωρεί αναγκαίες αλλά συχνά μη αποδεκτές? Όμως το κράτος και οι θεσμοί του στηρίζονται στην έννοια της νομοποίησης των πολιτών. Κατά συνέπεια, είναι υπόλογοι, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε, ή εκτός, και οφείλουν να προσδίδουν ασφάλεια στους πολίτες, οι πολίτες από τη μεριά τους. Είναι υποχρεωμένοι να εκλέγουν, να ελέγχουν, να προτείνουν και να απαιτούν. Και ως εκ τούτου, να λαμβάνουν τα υπερχημένα από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις τους. Στα κράτη τα οποία στη σύγχρονη ιστορία τους έχουν προβεί σε χρήση βίας κατά των πολιτών τους, λόγω της μη ομαλής εξέλιξης, φυσικά ανοίγει και η Ελλάδα. Νοπό ιστορικό παρελθόν. Παρακάτω, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Πρόκειται για χώρα που βίωσε τη βία σε όλες τις εκδοχές της. Υπάρχει πλήθος παραδειγμάτων από τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας που τεκμηριώνουν αυτά και τίποτα άλλο δεν λέμε πάνω σε αυτό. Πάμε να δούμε λίγο την ενδοοικογενειακή βία. Έτσι ονομάζεται καθ' ίδιος σωματική, σεξουαλική ή και ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος του θύματος από τον ή την σύζυγο ή σύντροφο, καθώς και από τα μέλη της οικογένειάς του. Κύριες μορφές ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί η βία μεταξύ των συζύγων ή συντρόφων, οι επιθέσεις εφήβων προς τους γονείς, η κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων ή ηλικιωμένων μελών της οικογένειας. Η βία στην οικογένεια είναι δυστυχώς παγκόσμιο φαινόμενο, διαχρονικό και αταξικό. Στην Ελλάδα, το ποσοστό της βίας μέσα στην οικογένεια ανέρχεται στο ασύλληπτο ποσοστό του 31%. Η πραγματική διάσταση όμως του προβλήματος είναι άγνωστη, είναι ίσως και ψηλότερα. Μεγάλο ποσοστό κακοποιημένων γυναικών ή και παιδιών φοβάται να το καταγγείλει. Σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας δεν υποφέρουν μόνο ενήλικες, είπαμε, αλλά και παιδιά, είτε σαν μάρτυρες σε σκηνές βίας, είτε ως θύματα. Φανταστείτε ένα παιδάκι να βλέπει τον πατέρα να χτυπάει τη μητέρα του. Έρευνες δείχνουν ότι παιδιά, τον οποίο η μητέρα κακοποιείται, είναι και τα ίδια θύματα λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή ακόμα και σεξουαλικής δυστυχώς κακοποίησης. Ακόμα κακοποιημένες γυναίκες είναι πιθανόν οι ίδιες να κακοποιήσουν και οι ίδιες τα παιδιά τους. Αυτό που παθαίνουν να το μεταφέρουν δηλαδή σε άλλους. Τα παιδιά θύματα της ενδοοικογενειακής βίας εμφανίζουν ψυχοσωματικά προβλήματα και άλλες διαταραχές. Ας πούμε, το απλούστατο νυχτερινή ενούρηση μέχρι και απόπειρα αυτοκτονίας. Είναι πιο ευάλωτα σε παραβατικότητα και συχνά από θύματα γίνονται τα ίδια δράστες. Συχνά η συμπεριφορά των γονέων φαίνεται ότι κληροδοτείται και στα παιδιά, έστω και αν ήδη δεν το αντιλαμβάνονται λόγω κάποιων μηχανισμών αποσύνδεσης και γίνεται εμφανής μέσα στο μελλοντικό συζυγικό ή γονεϊκό ρόλο που θα πάρουν αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας. Ο μηχανισμός της αποσύνδεσης παίζει σημαντικό ρόλο για τη μεταβίβαση της κακοποίησης στις επόμενες γενιές. Οι γονείς αυτοί συχνά ψεύδονται για τα παιδικά τους βιώματα, σαν να μην είχαν κανένα πρόβλημα. Οι κακοποιημένες γυναίκες σύζυγοι εμφανίζουν συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά. Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και έτσι πιστεύουν ότι ο ρόλος τους ως σύζυγοι, νοικοκυρές και μητέρες τους δίνει αξία και μόνο αυτό.
έχουν παραδοσιακές αντιλήψεις σε θέματα οικογένειας, χωρίς αυτό βέβαια από μόνο του να είναι και αρνητικό, έτσι, για όνομα του Θεού. Πολλές έχουν υπάρξει παλαιότερα θύματα κακοποίησης από τους γονείς τους. Δείχνουν παθητική συμπεριφορά, ανεχόμενα σε ξεφτελισμό και προσβολές, αποδίδοντας ίσως ευθύνη και στον εαυτό τους για την ευβίη σύζυγή τους. Ίσως όμως η παθητικότητα αυτή να υποκτήσει μια προσπάθεια αποφυγής επευκταίων καταστάσεων, όπως η μεγαλύτερη κακοποίηση ή ακόμη και η δολοφονία. Ακόμη νιώθουν ξεκρέμαστες. Νιώθουν γενικά ξεκρέμαστες μετά από μια τέτοια μορφή συζυγικής κακοποίησης. Ενώ αποφεύγουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για το λόγο ότι φοβούνται. Φοβούνται ότι αν αποτύχουν θα κακοποιηθούν και πάλι. Συχνά χρησιμοποιούν το σεξ ως μέσο φάρμακο διατήρηση της σχέσης τους, ενώ αντιμετωπίζουν προβλήματα άγχους ή άλλων ψυχικών νόσων. Νιώθουν μοναξιά, καθώς πια δεν ελπίζουν σε βοήθεια και αποδέχονται μυρολατρικά την κατάσταση. Από την άλλη, βαρύνουσα σημασία στην ψυχολογία των θητών έχει η χαμηλή αυτοεκτίμηση. Των θητών, όχι των θυμάτων. Πιστεύουν ότι με τη βία συμπεριφορά μπορούν να δείξουν ότι κάτι αξίζουν. Ότι είναι άντρες, με αλφα κεφαλαίο. Συχνά χρησιμοποιούν και το βία στο σεξ για να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους και δήθεν τον ανδρισμό τους. Έχουν κτητική συμπεριφορά. Δημιουργούν σκηνές ζηλοτυπίας και από το τίποτα μερικές φορές. Ενώ πολλοί έχουν υπάρξει μάρτυρες σκηνών βίας στην δικιά τους, στην πατρική τους οικογένεια. Πιστεύουν στην υπεροχή των ανδρών. Αρνούνται ότι η συμπεριφορά τους είναι βίαιη και δεν εκτιμούν τις αρνητικές επιπτώσεις των πράξεών τους. Πάντα δικαιολογούν τον εαυτό τους για τη συμπεριφορά τους, προβάλλοντας άλλες αιτίες, όπως το αλκοόλ, η προκλητική συμπεριφορά τάχα της συζύγου και άλλα. Κατά τους ψυχολόγους, τρεις είναι οι φάσεις του κύκλου της ενδοοικογενειακής βίας. Αρχικά γίνονται επεισόδια βίας ήπιας έντασης και η κακοποιημένη γυναίκα, μιλάμε κατά κανόνα για τη σύζυγος θύμα, αλλά ο κανόνας έχει ειδικά τα τελευταία χρόνια αρκετές εξαιρέσεις. Προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τα ελέγξει λοιπόν, ώστε να μην καταλήξουν σε οξύ επεισόδιο. Δεν είναι πάντα υποχρεωτική. Έτσι το θύμα εφαρμόζει υποτακτική ή ευγενική συμπεριφορά προς το σύζυγο ή ακόμα τον αποφεύγει. Το θύμα αφήνει το σύζυγο να νομίζει πως αποδέχεται το δικαιολογημένο του θυμού του για να αποκλιμακωθεί η ένταση. Το θύμα αποδέχεται τις αντιδράσεις του θήτη, πιστεύοντας ότι αξίζει αυτή τη συμπεριφορά του. Συνεπακόλουθα, η άρνηση του θυμού της την οδηγεί σε δικαιολογίες όπως φταίει του καημένου η δουλειά του, είναι κουρασμένο, πιωμένο και άλλα, θέτοντας έτσι σαν αιτία της κακοποίησης εξωγενής παράγοντας. Έτσι το θύμα σιγά σιγά οδηγείται να πιστέψει πως δεν μπορεί πια να κάνει τίποτα για να αλλάξει κατάσταση. Στην επόμενη, τη δεύτερη φάση, τα επεισόδια βίας γίνονται πιο άγρια. Ξυλοδαρμός μπορεί να οδηγήσει στις σωματικές βλάβες. Ο θυμός του θήτη γίνεται εξελικτικά ανεξέλεγκτος. Και σε τρίτη φάση, παραλύεται η υποχώρηση της βίας και εμφάνιση της ηρεμίας, που δείχνει επιθυμητή και από τους δυο. Ο θήτης τότε εκφράζει τρυφερότητα, αγάπη, στοργή στο θύμα, τη ζητά συγγνώμη. Παραδέχεται το λάθος του, ίσως και σταλίζει να το παραδέχεται και υπόσχεται πως δεν θα το ξανακάνει. Αλλά αυτή η υπόσχεση είναι φρούδα. Όλα αυτά δείχνουν συνήθως ένα στοιχείο υπερβολής και συναισθηματικής φόρτισης, ενώ τις πιο πολλές φορές δεν είναι ειλικρινή. Ο θήτης πιστεύει ότι από όλη αυτή την κατάσταση έχει πάρει και το θύμα το μάθημά του εντός εισαγωγικών, οπότε δεν θα τον προκαλέσει εντός εισαγωγικών ξανά. Παρόλο τη γλυκύτητα και πάλι εντός εισαγωγικών τέτοιων στιγμών, ουσιαστικά έχουν σπάσει οι αντοχές και η ψυχολογία του θύματος. Τότε δημιουργείται πλέον μια σχέση εξάρτησης. Δεν αφήνει το θύμα να αποχωρήσει τον σύντροφο. Είναι η φάση που σηματοδοτεί τη μετάβαση του θύματος στην κατάσταση του πραγματικού θύματος. Η γυναίκα, είπαμε, σε αυτή κατά κανόνα θυματοποιείται, πιστεύει ότι αυτή η εικόνα που προβάλλει ο σύντροφός της είναι η αληθινή του εικόνα. Βεβαιώνεται ότι η βία εικόνα του είναι αποτέλεσμα άλλων παραγόντων, ίσως επειδή τον προκάλεσε εντός εισαγωγικών και εκείνη. Με το πέρασμα του καιρού, η αρχική φάση και η φάση ηρεμίας μικραίνουν χρονικά, ενώ αντιθέτως η οξία φάση αποκτά μεγαλύτερη συχνότητα, ένταση και διάρκεια. Δυστυχώς. Μια άλλη μορφή βίας είναι η εργασιακή βία και η σεξουαλική παρενόχληση, θα λέγαμε σε αυτή. Συχνά εργοδότες, προϊστάμενοι, συνάδελφοι παρενοχλούν συναδέλφους ή υφισταμένους τους, βασιζόμενοι στην νομιζόμενη αδυναμία τους και τον πιθανό φόβο ή την ντροπή τους εντός εισαγωγικών να καταγγείλουν τους ανωτέρους τους. Έτσι, χρησιμοποιούν την απόρριψη ή την αποδοχή μιας τέτοιας συμπεριφοράς εκ μέρους του παρενοχλούμενου ως βάση για μια απόφαση που επηρεάζει, παράδειγμα, την πρόσβασή τους στην επαγγελματική κατάρτιση, συνεργασία, στη συνέχεια της απασχόλησης, την προαγωγή, στο μισθό και άλλες συνθήκες εργασίας. Δηλαδή το βάζουν, πώς δίνουμε το δόλωμα στο ποντικάκι, κατά κάποιο τρόπο κάθεσε φρόνημα, δέξω αυτό που κάνω για να κερδίσει αυτό και εσύ κάποτε. Τέτοιου είδους συμπεριφορά δημιουργεί κλίμα εργασίας εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό για τον εργοάτομο. Συνήθως η σεξουαλική παρενόχληση συνδέεται με ανασφαλές, αβέβαιο και επικίνδυνο ψυχοκοινωνικά εργασιακό περιβάλλον. Ιδιαιτέρως δε σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Μια άλλη μορφή βίας, ευρύτερη, ονομάζεται ψυχολογική. Η ψυχολογική βία συχνά δεν γίνεται αντιληπτή ούτε σε αυτούς που την υποβάλλουν, ούτε στους αποδέκτες της. Συχνά, μάλιστα, οι ίδιοι αποδέκτες τη δικαιολογούν ίσως για δύο λόγους. Οι θύτες, με διάφορους τρόπους, έχουν παραπλανήσει τα θύματα τους για τους στόχους τους και πλέον τους έχουν εμφυσίσει έναν φόβο. Συχνά, επίσης, από το περιβάλλον των θυμάτων ψυχολογικής βίας, πιστεύεται ότι το άτομο επιλέγει αυτή την κατάσταση γιατί του αρέσει, κατά ένα ίσως μαζοχιστικό τρόπο, οπότε δυσκολεύονται να βοηθήσουν. Το είδος αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Είναι μια τακτική που ορισμένοι θύτες την γνωρίζουν και έχουν ανάγκη να την εφαρμόσουν στις σχέσεις τους, γιατί έχουν μια ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης. Ο άνθρωπος που δέχεται την τακτική είναι παγιδευμένος και δεν την έχει επιλέξει. Οι πράξεις της ψυχολογικής βίας είναι άλλοτε άδειλες και άλλοτε φανερές. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Από προσανατολισμό στο αποδέκτη της βίας, υποταγή, ψυχολογικό τραύμα. Η αντίδραση του αποδέκτη της βίας περιορίζονται, οι αντιδράσεις θα λέγαμε περιορίζονται σε προσπάθεια προσαρμογής, γιατί πια νιώθει ότι έχει παγιδευτεί. Η ψυχολογική βία, φαινόμενο των καιρών μας, ιδίως μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, και οι συνέπειες προκαλούν σοβαρά τραύματα στο θύμα, σε πολλές περιπτώσεις μεγαλύτερα και βαθύτερα από αυτά της σωματικής βίας. Όμως η άσκηση της ψυχολογικής βίας δεν μπορεί να οριστεί πάντοτε με ακρίβεια και κατ' επέκταση να αποδειχτεί. Αντίθετα, εκείνοι που την ασκούν, τη σωματική βία, καταλήγουν συχνά στη φυλακή. Ενώ αυτοί που ασκούν την ψυχολογική μπορούν να μην τους καταλάβει και κανείς. Ποια είναι τα σημάδια ψυχολογικής βίας και θα τελειώσουμε για αυτά σήμερα, γιατί είναι μεγάλο το θέμα της βίας. Θα συνεχίσουμε σε ένα δεύτερο θέμα μας. Το θύμα της ψυχολογικής βίας νιώθει ότι είναι πολύ προσεκτικό. Η θέλει να μην κάνει τον άλλο να θυμώσει. Φοβάται τη διάθεσή του. Νιώθει ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτόν ή αυτήν. Σταματά να βλέπει φίλους και συγγενείς. Σταματά δραστηριότητες άλλοτε αγαπημένες γιατί δεν αρέσουν σε αυτόν ή σε αυτήν. Φοβάται να του πει τα συναισθήματά του για τη σχέση. Νιώθει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να τον ή την βοηθήσει και να τον την αναμορφώσει. Νιώθει την ανάγκη να απολογείται στον εαυτό του το θύμα πάντα και σε άλλους όταν εκείνος φέρεται άσχημα. Σταματά να εκφράζει γνώμη εκεί που ο άλλος δεν συμφωνεί. Πιστεύει ότι η ζήλια του δείχνει αγάπη. Το χτυπάει, το σμπρώχνει, τα πετάει πράγματα όταν είναι θυμωμένος. Πιστεύει ότι αρνητικό του λέει για να τον κάνει να νιώσει άσχημα για τον εαυτό του. Και εκείνος το αποδέχεται ή εκείνη το αποδέχεται. Στο επόμενο θέμα μας θα μιλήσουμε για τη σχολική βία. Ένα πρόβλημα το οποίο μάλλον με τις προσπάθειες που γίνονται από διάφορους παράγοντες, σχολικούς, κυβερνητικούς, με τον τονισμό του θέματος στα σχολεία, μάλλον έχει επιδεινώσει το πρόβλημα αντί να το βελτιώσει. Να πούμε για τις περιπτώσεις των θυτών, των θυμάτων και των παρατηρητών στο σχολείο. Ποια είναι η αιτιολογία της σχολικής βίας, να πούμε. Οι εμπλεκόμενοι, τα χαρακτηριστικά τους που έχουν και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν το παιδί μας έχει πάθει κάτι στο σχολείο. Θα μιλήσουμε για την αντιμετώπιση που είναι τώρα, τι κάνει ο εκπαιδευτικός γι' αυτό, πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν και έχουμε ένα ακόμα θέμα να μιλήσουμε λίγο για σήμερα πριν κλείσουμε, γιατί η γυναικεία βία. Σύμφωνα με νεότερες έρευνες, διαβάζουμε, 8 στις 10 Ελληνίδες παραδέχονται ότι ασκούν ψυχολογική πίεση στο σύζυγό τους. Όχι βία, με ξύλο κλπ. Συχνά βασικός λόγος για τη διάλυση του γάμου του, λένε οι διαζευμένοι άντρες, ήταν η βία η ψυχολογική που ασκούσαν σε βάρος οι πρώην σύζυγοι τους. Τα βασικά ψυχολογικά όπλα των γυναικών για να πονέσουν τον σύντροφό τους είναι να σπάνε πράγματα στο σπίτι, να φωνάζουν, αλλά και να σιωπούν ηχηρά, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του Εργαστηρίου Συμπεριφορών Υγείας του ΤΕΙ Κρήτης, μια έρευνα που έγινε, οι γυναίκες είναι εξίσου επιθετικές με τους άντρες. Υπήρχε ένα διακυματοληπτικό πλήθος. Ήταν 1112 δεσμευμένοι ενήλικες 18-65 ετών μοιρασμένοι στα δύο φύλλα. Επιβεβαίωσαν ότι συγκεκριμένες μορφές εκδήλωση επιθετικότητας εναντίον του συντρόφου, ταρακουνήματα, τσιμπήματα, γρατσουνίσματα, είναι κοινά στα δύο φύλλα. Ο δικηγόρος σε πολλές των υποθέσεων διαζυγίων, Θοδωρής Μαντάς, προσθέτει χαρακτηριστικά. Η βία από την πλευρά των γυναικών δεν είναι τόσο σωματική όσο ψυχολογική, η οποία όμως φτάνει σε σημείο να ακυρώνει την προσωπικότητα του άντρα και να τον καθιστά έρμεο μιας πιθανώς δυναμικής προσωπικότητας της γυναίκας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το 75% των γυναικών παραδέχονται ότι ένα από τα πιο δυνατά όπλα για να τους χτυπήσουν το σύζυγο είναι να πάψουν να είναι τρυφερές απέναντί του. Ακόμα το 60% αναφέρουν δεν το βάζουν κάτω αν δεν ακούσουν αυτό που θέλουν, παρότι γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο τον πιέζουν. Η ψυχολόγος συνεργάτη του ΤΕΙ Κρήτης, Γεωργία Τζαμαλούκα, προσθέτει: «Ως τώρα κάναμε εικασίες, αλλά οι αριθμοί δεν αφήνουν περιθώριο για αμφισβήτηση. Η Ελληνίδα αποτελεί, και μάλιστα συχνότερα από ό,τι υποθέταμε, εκφοβιστική φιγούρα. Αλλά και αλλού, επίσημες στατιστικές όπως τον Καναδά, στη Γερμανία, αποδεικνύουν ότι 1 στα 10 θύματα ενδοικογενειακής βίας είναι άνδρες. Στη Γερμανία, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, απίστευτο, λειτουργεί το Ίδρυμα Προστασίας Ξυλοκοπημένων Ανδρών. Θαυμαστικό. Κλασική μορφή συζυγικής βίας με θύμα του σύζυγο είναι η απειλή. Θα σου πάρω το παιδί αν.
η οποία σε συνδυασμό με τη σπάνια δικαστικώς ανατεθείς επιμέλεια τέκνου σε άνδρα, κάνει το ισχυρό φύλλο στην πράξη ανίσχυρο. Το 1994 στη ΣΥΠΑ, 167.000 άνδρες κατήγγειλαν ότι είχαν δεχτεί σωματική βία από τους συντρόφους τους και πολλοί περισσότεροι παραδέχτηκαν ότι έχουν βιώσει παρόμοια περιστατικά αλλά δεν το ανέφεραν, για να μην γελιοποιηθούν. Το ίδιο επιβεβαιώθηκε και τυχαία από άλλες έρευνες. Μια έρευνα του 2000 Gandel and Thons που έγινε, δεδομένου ότι η πρόθεσή τους ήταν να καταγράψουν τη γυναικεία κακοποίηση, βρήκαν και αυτά τα στοιχεία. Το 1991 στη διεθνή έρευνα, η Falling Stat, αποδείχθηκε ότι στα φαινόμενα ανδρικής κακοποίησης δεν οφείλονται σε αυτοάμυνα των γυναικών, αλλά είχαν συχνά χαρακτηριστικά κανονικής επίθεσης, που μπορούσαν να αποδείξουν το θυμό, την εκδίκηση, την αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων, στην άσκηση εξουσίας, τη ζήλια, στην έλλειψη κατανόησης, το άγχος και στη διεκδίκηση του ελέγχου. Το ανησυχητικό είναι ότι η χρήση βίας εκ μέρους των γυναικών σχεδόν διπλασιάζεται από δεκαετία σε δεκαετία. Παράλληλα, βρέθηκε, ο Λίρη 1989 έρευνα, ότι ενώ οι άνδρες έτειναν να μαλακώσουν με τον χρόνο και τη συμβίωση, οι γυναίκες γίνονται ολοένα και επιθετικότερες. Ακόμα στο 41 μέχρι 57% των περιπτώσεων, ο σύζυγος που δέχεται επίθεση καταφέρει και αυτό σε βίαιη αυτοάμυνα, αλλά το υπόλοιπο 30 με 40% δέχεται τη βία παθητικά. Σε έρευνα του καθηγητή του κ. Παπάνη 2006 με 2008, που συμμετείχαν 250 άνδρες και 280 γυναίκες, 142 θα λέγαμε για την ακρίβεια έγγαμα ζευγάρια που εξετάστηκαν σε κοινή συνέντευξη, τα ποσοστά των ανδρών που ανέφεραν ότι είχαν πέσει θύματα φυσικής βίας, δηλαδή χαστούκι, κλωτσιά, γρατσουνίσματα, πέταγμα αντικειμένων, τραυματισμός από τις γυναίκες ήταν. Οι παντρεμένοι 34,7%, οι σε συμβίωση 25,2%, οι διαζευμένοι κοντά στο 40%, οι σε διάσταση 48% και κάτι. Οι αραβωνιασμένοι μόλις 8%, ήταν ακόμα στην περίοδο του μελιού θα λέγαμε, να το κάνουμε λίγο αστείο. Με αυτοί που είχαν απλή σχέση 23%. Τα ποσοστά των γυναικών που εξετάστηκαν ξεχωριστά και ανέφεραν ότι άσκησαν φυσική βία μόνες τους ενώ δεν βρίσκονταν σε άμυνα, το είπαν ήδη δηλαδή, το ομολόγησαν, οι παντρεμένες το 32%, σε συμβίωση 30%, οι διαζευμένες 26%, σε διάσταση 36%, οι αραβωνιασμένες μόνο 3% και αυτές που είχαν απλή σχέση 26%. Στα έγχαμα ζευγάρια, οι άνδρες ανέφεραν παρουσία του σύζυγου τους, έτσι, δίπλα τους κάθονταν, ότι δεν είχαν επίθεση ποσοστό 31%, ενώ οι γυναίκες δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε 38,4%. Δηλαδή αυτές ήταν πιο ειλικρινείς. Να σημειώσω ότι το 12,7% των ανδρών που εξετάστηκε ξεχωριστά ανέφερε ότι αναγκάστηκε να καταφύγει σε νοσοκομείο μετά από γυναική επίθεση. Ενώ το 23% των γυναικών ανέφερε ότι ο σκοπός της επίθεσης που έκαναν ήταν ο σοβαρός τραυματισμός ή κάποια βλάβη του άνδρα. Οι άνδρες που πέφτουν για αυτή θύματα κακοποίηση βιώνουν θυμό 75%, καταράκωση 40%, κατάθλιψη και ταπείνωση 35% και εκδικητικότητα 25%. Φόβο ντροπή 15%. Οι συνέπειες είναι ακόμη πιο έντονες στους νεαρούς άνδρες. Η εμπειρία μιας πρώιμης βίαιης σχέσης στιγματίζει τις μετέπειτα σχέσεις με το ασθενές φύλο και τους καθιστά ευάλωτους σε μελλοντικά καταθλιπτικά επεισόδια. Και στην εμφάνιση ψυχοσωματικών, θα λέγαμε, συμπτωμάτων. Στην ψυχολογική βία που αντιμετωπίζουν οι διαζευμένοι άνδρες, περιλαμβάνεται και το σύντομο της γονικής αποξένωσης, όταν η γυναίκα στρέφει εναντίον του πατέρα το ίδιο το παιδί τους. Οι περισσότερες μελέτες μέχρι τώρα έχουν επικεντρωθεί στις περιπτώσεις που ο άνδρας είναι αποκλειστικά θήτης ή θύμα. Η συνθέστερη όμως περίπτωση είναι η εμφάνιση αμοιβαίας βίας στο ζευγάρι. Και τότε η διαχωριστική γραμμή μεταξύ θήτη και θύματος καταντά πλέον θολή. Ποιοι είναι οι γενικοί τρόποι ψυχολογικής βίας και ποια είναι η αιτιολόγησή τους? Η συναισθηματική ή ψυχολογική κακοποίηση των ανδρών αναφέρεται σε συμπεριφορές που έχουν σκοπό να ταπεινώσουν, να εξευθελίσουν, να ντροπιάσουν τον άνδρα, να τον κάνουν να νιώσει ανίκανος, άχρηστος, ένοχος, να του μειώσουν το αυτοσυναίσθημά του. Τέτοιες συμπεριφορές εκ μέρους των γυναικών συζύγους είναι φωνές, γκρίνια, προσβολές, σαρκασμός, γελιοποίηση μπροστά σε άλλους ή στα παιδιά, οικονομικός έλεγχος, αποκοπή του άνδρα από συγγενείς και φίλους, διακοπή λεκτικής επικοινωνίας, άσκηση έλεγχου σε κάθε πτυχή της ζωής του άνδρα, διαρκής αρνητική κριτική. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών θα βιώσει κάποια στιγμή τη ζωή του μια συναισθηματική βία, μια μορφή συναισθηματική βία από τον σύντροφό του, από τη σύντροφό του, αλλά ποτέ μάλλον δεν θα το αναφέρει στους φίλους του. Και όμως οι συνέπειες είναι καθοριστικές, δεδομένου θα επηρεαστούν αρνητικά αυτοεκτίμηση, εργασιακή απόδοση, κοινωνική ζωή, προσωπική και πνευματική ανέλυξη. Οι άνδρες διατρέχουν 5 φορές μεγαλύτερο τον κίνδυνο να υποστούν ψυχολογική κακοποίηση σε κρίσιμες φάσεις της ζωής τους. Ποιες είναι αυτές? Όταν συνταξιοδοτείται, όταν αλλάζει επάγγελμα, όταν πέφτει στην ανεργία, όταν χαμηλώνει το εισόδημα και το εισόδημα της οικογένειας φυσικά, όταν έχει υπερορίες και όταν γεννιούνται παιδιά.
Έχει πλέον διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες που βιώνουν έντονες διαπροσωπικές συγκρούσεις καταναλώνουν υπερβολικά και αλκοόλ ή ψυχοφάρμακα. Πάσχουν από κατάθλιψη και κυκλοθυμία. Έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ασκήσουν ψυχολογική κακοποίηση στους συντρόφους τους. Θα λέγαμε ότι γενικά στους άνδρες και τις γυναίκες σημαίνουν κάποια ψυχολογικά, ενδοψυχολογικά με τον εαυτό τους προβλήματα και την πληρώνει τελικά ο σύντροφός τους που είναι κοντά τους. Για πολλούς εξηγείται και έτσι. Η συμπεριφορά όμως αυτή κατά κανόνα αντανακλά δικές τους λοιπόν εσωτερικές συγκρούσεις, παιδικά τραύματα ή ανασφάλειες, να το πούμε πιο καθαρά. Φωνάζουν στους άνδρες τους θεωρώντας υπεύθυνους για ό,τι αρνητικό συμβαίνει, αντί να παραδεχτούν το πρόβλημά τους. Έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες και απαιτήσεις, τους θεωρούν ανόγους για τα δικά τους συναισθήματα, τους κατηγορούν ότι αυτοί δεν κάνουν κάτι να τα αλλάξουν. Διαβλέποντας κακή πρόθεση σε κάθε ενέργεια των συζύγων, φροντίζουν να τους μειώνουν. Συχνά αυτοθυματοποιούνται, κερδίζοντας υποστήριξη φίλων που δεν γνωρίζουν ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Το ανδρικό στερεότυπο που θέλει τον άντρα ισχυρό, σίγουρο, ανεξάρτητο, αυτάρκη, πλήττεται προκαλώντας συναισθήματα έντονα στον κακοποιημένο σύντροφο, ο οποίος αν το αναφέρει θα αντιμετωπίσει σκεπτικισμό, έκπληξη, ακόμα και ειρωνία. Η εσωτερήκευση του γεγονότος λοιπόν, αυτή που θα κάνει αναγκαστικά, προσφέρει συναισθηματική ανισορροπία και καταράκωση του αυτοσυναισθήματος του άντρα, που αισθάνεται εγκλωβισμένος σε μια εξελικτικά επιδεινούμενη κατάσταση. Μάλιστα, θύματα ψυχολογικής κακοποίησης δήλωσαν ότι γελιοποίηση μπροστά σε φίλους και κυρίως στα παιδιά προκόλλησε πιο δυνηρά συναισθήματα από τη φυσική βία. Η γυναικεία κακοποίηση συχνά ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία. Αρχικά η γυναίκα είναι εκνευρισμένη για κάποια αιτία που δεν την αποκαλύπτει. Ο άντρας διαπιστώνει τη δυστυχία της και φοβούμενος έκρηξη θυμού, άρχισε να τη ρωτά τι έχει, υποψιαζόμενος ότι κάτι έχει που κάνει που την ενόχλησε. Η γυναίκα θέλει να του μιλήσει ώστε να αισθανθεί λιγότερη μοναξιά. Αρχικά αποδίδει τη σύγκρουση του άνδρα και αυτό συνήθως επιχειρεί να της εξηγήσει με λογικά επιχειρήματα. Η γυναίκα τότε, που περιμένει συναισθηματική υποστήριξη, νιώθει αγνοημένη. Βιώνει έλλειψη συναισθηματικής στήριξης, δεν κατανοεί τα λογικά επιχειρήματα ή διαστρεβλώνει συναισθηματικά το λογικό μήνυμά τους. Οργίζεται εναντίον του άντρα και δεν διαβλέπει κάποιο πρόβλημα εκείνη βασικό. Έτσι οργίζεται, αποδίδοντας αυτόν τις αιτίες όλων των προβλημάτων στις σχέσεις τους. Αναρωτιέται αν ο άντρας της έχει συναισθήματα, τελικά του επιτίθεται, τον λέει ψεύτη, ενώ εμπλέκει στο λόγο της και πρόσωπα συγγενικού ή φιλικού περιβάλλοντος. Τον προκαλεί συνήθως ανίκανο ή άχρηστο, απομονώνεται και καταφέρει σε ψυχολογικό πόλεμο. Αυτό μπορεί να κρατήσει εβδομάδες, να καταλήξει στην πλήρη απαξίωση του άντρα. Ο σύντροφος τότε ενοχοποιεί και τον εαυτό του, νιώθει ανίκανος να καταλάβει και απομακρύνεται περισσότερο. Ο κίνδυνος για ψυχολογική βία φυσικά αυξάνεται μπροστά στο σκηνικό όταν βρίσκονται τα παιδιά, στα οποία η γυναίκα μπορεί να κοινοποιήσει πόσο φαύλος ή φαύλος εντός εισαγωγικών είναι ο πατέρας τους. Αυτό ολοκληρώνει τη συναισθηματική του συντροφή. Κάποια στιγμή ο άντρας θα είναι στα ωραία του. Σπάει κάτι, χτυπάει τη γροθιά στο τραπέζι για να τη δείξει ότι το τελευταίο μπορεί να δεχτεί και δείχνει έτσι την οργή του. Επιτυχάνει όμως ακριβώς το αντίθετο. Διότι για καιρό δεν της έδειχναν τα συναισθήματά του. Ποτέ δεν έδωσε να καταλάβει ότι μπορεί και εκείνος να ελέγξει την κατάσταση. Πάντα ίσως υποχωρούσε ή αντιδρούσε παθητικά. Άρα ο θυμός του είναι εύκολα διαχειρίσιμος. Αντί να καταλάβει πλέον ότι η κατάσταση έχει βγει εκτός ελέγχου, εκείνη τον προκαλεί λέγοντάς του για παράδειγμα: τι θα κάνεις, θα με χτυπήσεις, κάντο και θα σε καταστρέψω οικονομικά. Δεν θα ξαναδείς ποτέ τα παιδιά σου και τέτοια πράγματα. Ο άντρας αποχωρεί και αυτό την εξοργίζει περισσότερο. Ο κύκλος ψυχολογικής βίας διαιωνίζεται, αλλά αυτό ίσως η ίδια να επιδίωκε υποσυνείδητα. Γιατί όμως οι σύντροφοι επιλέγουν να μείνουν με κάποιον που τους κακοποιεί σωματικά ή συναισθηματικά, άντρες ή γυναίκες? Για τις γυναίκες είναι λόγοι κοινωνικοί, πολιτισμικοί, συναισθηματικοί εξάρτητοι από τον σύντροφο, ο φόβος ότι ο άντρας θα εκδικηθεί τον ενδεχόμενο χωρισμό. Για τους άντρες που συνήθως έχουν τα οικονομικά μέσα να χωρίσουν και ο κοινωνικός στιγματισμός δεν είναι έντονος στην κοινωνία που ζούμε, ο κυριότερος λόγος είναι η δέσμευση που συνεπάγεται το γάμος. Άλλωστε, δεν είναι συνήθως ο άντρας αυτός που επιλέγει να χωρίσει, στατιστικά, αλλά οι γυναίκες. Ο άντρας μετά το χωρισμό θα αναγκαστεί να αλλάξει τρόπο ζωής, θα βλέπει τα παιδιά του υπό αυστηρές συνθήκες, τα οικονομικά του φυσικά θα επιδεινωθούν. Ο γονεϊκός ρόλος επισκιάζεται νομικά από τη μητρότητα, ενώ οι επιπτώσεις ενός διαζυγίου βαρύνουν κυρίως τους άνδρες. Περισσότερο μάλλον τους άνδρες. Σε έρευνα του Παπάνη του 2004, που είπαμε και πριν, βρέθηκε ότι οι χωρισμένες γυναίκες είχαν υψηλότερα ποσοστά αυτοεκτίμησης σε σύγκριση με τους διαζευμένους άνδρες, που καθυλώνονται για πολλά χρόνια στην τραυματική φάση του χωρισμού. Τέλος, κοινωνικά στερεότυπα περί ισχυρού φύλου θα αναγκάσουν τον κακοποιημένο άνδρα να υποστεί σαρκασμό, πειράγματα και γελιοποίηση, αν διανοηθεί να καταγγείλει το γεγονός. Ποια είναι η θέση τώρα της Ορθοδοξίας σε όλα αυτά που είπαμε? Στην Αγία Γραφή ο λόγος του Θεού αποκλείει τη βία και κάθε μορφή σε επιβολή με τη βοήθειά της. Αντίθετα, η βία τονίζει σαν αναγκαία μόνο στην προσπάθειά μας που κάνει ο κάθε πιστός για να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Εδώ η βία έχει τη θυσία, την έννοια της θυσίας δικαιωμάτων και την νίκη του πιστού επί του παλαιού ανθρώπου και της αμαρτίας, ώστε να ανέλθει πνευματικά προσεγγίζοντας τη σκαλία του Κυρίου. Καμιά σχέση με τη βία που λέγαμε πριν δηλαδή. Διαβάζουμε σχετικά στο Καταλουκά, Ευαγγέλιο 18ο κεφάλαιο. Ο νόμος και οι προφήτες έως Ιωάννου. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάση σε αυτήν βιάζεται. Και ακόμη στο κατά Ματθαίον 10ο κεφάλαιο, από εδώ τον ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν αυτοί.
Αλλά είναι τη βία κατά της αμαρτίας. Να αποχωριστούμε τον παλαιό άνθρωπο. Για τη βία που χρησιμοποιούν συχνά οι γονείς στα παιδιά τους, ο λόγος γραφής και πάλι είναι διαφωτιστικός. Οι πατέρες, μη παροργείς τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφεται αυτά είναι παιδεία και νοθεσία Κυρίου, διαβάζουν στην προς Εφεσίους 6 κεφάλαιο. Ακόμα η Κοινή Διαθήκη συνιστά στους εγγάμους. Γυναίκες τις ειδείς ανδράς υποτάσσετε ως του Κυρίου. Οι άνδρας αγαπάτε τις γυναίκες αυτών, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής. Ούτως ο φίλος οι άνδρες αγαπάνε τα σε αυτόν γυναίκας. Ως τα εαυτόν σώματα, τονίζει στην προς Εφεσίους 5 κεφάλαιο. Συνεπώς, πότε ο Χριστός φέρθηκε με βία στην Εκκλησία? Ποτέ. Πότε η Εκκλησία δεν υπετάγει στον Κύριο? Ποτέ. Άρα βία μεταξύ συζευγμένων πιστών ή χριστιανών δεν νοείται με τίποτα. Θα επανέλθουμε στο θέμα μας μόνο για τη σχολική βία την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε καλά.